Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση σας εύχομαι και όλα αυτά τα σχετικά. Επειδή πολλοί από εσάς που δεν με ακολουθείτε βλέπετε διάφορες αναρτήσεις που κάνουν διάφορα site όπως το πρώτο θέμα που έκανα μια ανάρτηση σχετικά με τα αρνιά που είναι κάποιοι που κρατάνε τα αρνιά λες και είναι τρόπαια ενώ πρέπει να σεβόμαστε το κρέας όταν το τρώμε. Εγώ συνειδητά αποφάσισα στα 32 μου όταν ξεκίνησα αυτή η 40η να μην ξαναφάω κρέας. Για 32 χρόνια έτρωγα κρέας. Αποφάσισα λοιπόν στα 42 μου να μην ξαναφάω κρέας. Δεν θα κρίνω κάποιον από εσάς που τρώει κρέας, είναι μια δική μου προσωπική επιλογή. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι περισσότεροι από εσάς δεν νηστεύετε όπως πρέπει να νηστέψετε τη 40η. Δεν κάνετε αυτά τα σχετικά που πρέπει να κάνετε. Να νηστέψετε το κρέας, να μην βρίζετε, να μην εκνευρίζεστε, να μην κατηγορείτε, να μην κουτσομπολεύετε και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχουν και φυσικά και κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί, που το κάνουν. Που τη 40η νηστεύουν τα πάντα, το πάνε πάρα πολύ σωστά, σιγά σιγά και όλη τη βδομάδα σχεδόν δεν τρώνε τίποτα και όλα αυτά τα σχετικά. Για να κοινωνήσουν και την Κυριακή του Πάσχα να ψήσουν και να φάνε. Είναι αστείο και γελίο, αυτή είναι δική μου άποψη, προσωπική, έτσι. Όταν τη 40η και τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν νηστεύεις, δεν κάνεις όλα αυτά που πρέπει, που σου λέει η θρησκεία σου και το έθιμό σου, τα έθιμά σου τέλος πάντων, ξαφνικά την Κυριακή του Πάσχα να θυμάσαι ότι έχεις έθιμο να ψήσεις 50 κρέατα, να φας 600 μπριζόλες που κάθε μέρα και πριν τη 40η κάθε μέρα τρως κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα τρως αρνιά, κάθε μέρα τρως μπιφτέκια. Αλλά και την Κυριακή του Πάσχα πας και τα τρως όλα. Αυτό δεν είναι υποκρισία, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Είναι υποκρισία. Δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις τη 40η και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν πας να κοινωνήσεις, δεν πας να εξομολογηθείς, γιατί πάρα πολλοί δεν πάνε να εξομολογηθούν. Αλλά την Κυριακή του Πάσχα κρατάς το έθιμο να ψήσεις 50 αρνιά. Και παρόλα αυτά να μην σεβαστείς καν το κρέας που τρως. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Τρώτε κρέας μέχρι να πεθάνετε. Δικαίωμά σας είναι. Δεν είμαι εγώ ούτε ο Θεός, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο δεξιωρικόποιος. Εγώ αποφάσισα συνειδητά στα 32 μου να μην ξαναφάω κρέας. Μέχρι τα 32 μου έτρωγα κρέας. Τουλάχιστον τη 40η δεν έτρωγα κρέας. Και την Κυριακή του Πάσχα δεν έψινα 600 αρνιά. Ψήναμε μια μπριζολίτσα και ένα παϊδάκι έτσι απλά για να θυμόμαστε. Για να θυμόμαστε το έθιμο τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω και πάλι είναι το εξής. Ότι για να φτάσεις να έρθει η Κυριακή του Πάσχα και να ψήσεις και να θυμάσαι αυτό το έθιμο, θα πρέπει τη 40η και τη Μεγάλη Εβδομάδα να είσαι σωστός. Ξύπνησα ξαφνικά και θυμήθηκα να μην φάω κρέας. Όπως ξαναείπα, για 32 χρόνια έτρωγα κρέας. Δεν έτρωγα κάθε μέρα. Έτρωγα, ξέρω εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Τα κρέατα πλέον δεν είναι καλά. Η διατροφική τους αξία έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα ζώα δεν είναι όμορφος. Μεγαλώνουν σε μια φυλακή. Και η εξέλιξη του ανθρώπου, τέλος πάντων, γιατί έχουμε έρθει εδώ για να εξελιχθούμε, δεν έχουμε έρθει εδώ για να γίνουμε πιο ηλίθιοι, δεν έρχεται όταν βάζεις το θάνατο μέσα σου. Αυτή είναι μια προσωπική μου επιλογή, είναι η δική μου γνώμη και πήρα την απόφαση γι' αυτόν τον λόγο να σταματήσω το κρέας. Έτσι το βλέπω εγώ. Νομίζω με την επιστήμη που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς να τρως και να σου μοιάζει κρέας από φυτά που πλέον δεν χρειάζεται να σκοτώνουμε για να τρώμε. Είναι δική μου επιλογή, είναι δικαίωμά μου, εσείς καλά κάνετε, φάτε ό,τι θέλετε, απλά